Είδα ότι κάνατε και μία κίνηση με τον Ξαρχάκο προχτές, μία εκπληκτική συναυλία και συγχαρητήρια οφείλω να το πω και θα συμφωνήσω με τον συνθέτη που αυτές τις υπερβάσεις μόνο το κουκουέ τις κάνει γιατί έχει κότσια και είναι αλήθεια. Αυτό είπε ο κύριος Ξαρχάκος, γιατί είδα μέρος της συναυλίας. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση πραγματικά εξωστρέφειας του κόμματός σας. Πιστεύετε λοιπόν ότι μπορείτε κάτι καλύτερο? Σε ποσοστά μιλάω τώρα, έτσι. Δεν μιλάω ούτε ιδεολογικά, ούτε... Πριν απαντήσω, κύριε Χατζή, στην ερώτησή σας, να πω κάτι για την συναυλία, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Βεβαίως, να πείτε. Ναι, λοιπόν. Ήταν μια εντυπωσιακή συναυλία, μια ιστορική συναυλία. Και νομίζω ότι δείχνει και το κύρος που διαθέτει το ΚΚΕ και την ικανότητα βεβαίως. Αφού τραγούδησε ο κύριος Κουτσούμπας. να οργανώνει τέτοιου είδους συναυλίες, τέτοιου είδους πολιτιστικά γεγονότα. Θα θυμίσω ότι παλιότερα είχε οργανωθεί αντίστοιχη συναυλία και για τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος βεβαίως είχε πεθάνει. Ο Σταύρος ο Ξαρχάκος. Είναι πολύ σημαντικό να τιμάς τους ανθρώπους εν ζωή. Και το αξίζει πέρα για πέρα ο Σταύρος ο Ξαρχάκος. Το έργο του είναι ταυτισμένο με το λαό μας, με τους καημούς του, με τους αγώνες του, με τις αγωνίες του. Με τις λαϊκές γειτονιές. Βεβαίως, βεβαίως. Τα τραγούδια του είναι πραγματικά ένα και ένα. Και όσοι ήταν στη συναυλία, πραγματικά το χαρήκανε. Ναι. Πάμε στη δημοσκόπηση. Τώρα, για τη δημοσκόπηση που λέτε. Όχι, εμείς... δηλαδή, αν ευελπιστείτε να πάρετε κάτι καλύτερο αυτό το. Πάντα ευελπιστούμε και νομίζω ότι υπάρχουν και θετικά μηνύματα ως προς αυτό. Είστε σε αυτόν τον δρόμο. Νομίζω ότι το αποτυπώνεται με έναν τρόπο και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Μάλιστα. Αλλά ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Για τη σχέση του ΚΚΕ με τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις σνομπάρουμε. Τις παρακολουθούμε. Τις λαμβάνουμε υπόψη. Δεν υποτασσόμαστε βεβαίως αυτές. Δεν υποτάσσεται η πολιτική. Κανένας δεν πρέπει να υποτάσσεται. Με την έννοια ότι το ΚΚΕ εκτός από τα εκλογικά κριτήρια που έχει και που πρέπει να έχει και φυσικά δίνουμε και μεγάλη σημασία στα εκλογικά κριτήρια και στις εκλογές. Ταυτόχρονα έχουμε και άλλα κριτήρια. Έχουμε τα κριτήρια του κινήματος, της ανάπτυξης των αγώνων, κατά πόσο δηλαδή ένας κόσμος, τα λαϊκά στρώματα, οι λαϊκές οικογένειες, οι εργαζόμενοι αντιδρούν, αντιστέκονται, αγωνίζονται. Ο βαθμός συσπήρωσης και συμμετοχής στα σωματεία τους, στα συνδικάτα, όλα αυτά είναι δείκτες για τις οποίες καθημερινά παλεύει το ΚΚΕ με τα μέλη του και τα στελέχη του. Και βεβαίως και στις εκλογές επιδιώκουμε να πάρουμε ένα όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό. Είναι, θα έλεγε κανείς, αν θα μπορούσα να το πω, είναι καλό το φεγγάρι για το ΚΚΕ. Έτσι θα φαίνεται. Το δούμε σε λίγο καιρό. Έτσι φαίνεται. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, γιατί νομίζουμε ότι αυτό βοηθήσει. Τελειώνω, κύριε Χατζή. Θα βοηθήσει και την πάλη του λαού μας. Και ίσως θα τολμούσα να πω έτσι για να προκαλέσω και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συζήτηση που έτσι κι αλλιώς έχει. Ίσως είναι και το μόνο θετικό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να προκύψει από αυτές τις εκλογές. Να βγει ένα ΚΚΕ δηλαδή όσο γίνεται πιο δυνατό. Θα ήθελα να μου πείτε, εάν κύριε Δελή, εάν προτίθεστε να μετέχετε ως κόμμα σε μια κυβέρνηση όπως την έχει περιγράψει ο κύριος Τσίπρας, εκτός της Νέας Δημοκρατίας και κάποιων δεξιών κομμάτων στη Βουλή ή όποιων μπουν στη Βουλή δεξιών κομμάτων, να πάτε σε μια προοδευτική όπως τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση με το Κινάλ, το Μέρα 25 και εσάς. Θα σας απαντήσω ότι το ΚΚΕ στη μόνη κυβέρνηση που θα συμμετέχει και μάλιστα με όλες του τις δυνάμεις και με όλη του την ψυχή είναι σε εκείνη την κυβέρνηση που ο λαός θα έχει την πραγματική εξουσία. Και ο λαός θα έχει την πραγματική εξουσία. Κατόπιν επαναστάσεως βέβαια. Και η διαδικασία θα προκύψει, θα δούμε πώς θα γίνει. Μόνο τότε ιστορικά γίνεται αυτό. Ναι. Και ο λαός θα έχει την πραγματική εξουσία όταν θα έχει τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, όταν θα έχει τα κλειδιά της οικονομίας. Κατά δηλαδή. Συνέπεια, αυτή είναι λοιπόν. Αυτό μπορεί να προκύψει και από άλλο γιατί τρόπο πέραν της εκλογής. Γιατί πετάγεστε, παιδιά. Γιατί ελάττωμα είναι αυτό. Δεν είστε δημοσιογράφος. Ξεκινάω λέγοντας. Στα πλαίσια του διαλόγου. Όχι, δεν θέλω. Ξεκινάω λέγοντας σε ποια κυβέρνηση. Στην πλήκα γίνονται αυτά. Απάντησα λέγοντας σε ποια κυβέρνηση. Είναι συνοδοιπόρος. Σε ποια κυβέρνηση θα μπορούσε να συμμετέχει το ΚΚΕ και θα συμμετέχει. Και συνεπώς δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί, είναι αδιανόητο. Είναι αντίθετο, αν θέλετε, και με την ίδια την ιστορία του κόμματος, αλλά και κυρίως με τα ίδια τα συμφέροντα του ελληνικού λαού,
να συμμετέχουμε σε μια τέτοια. Νομίζω γίνατε πολύ σαφείς. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Διακυβέρνηση σαν αυτήν που προτείνει ο κύριος Τσίπρας. Το θέμα έχει απαντηθεί επανειλημμένα και από τον γραμματέα του κόμματος και από τα στελέχη του. Εγώ δεν σας κατηγορήσω. Δεν είμαστε από τα κόμματα που αλλάζουμε τις θέσεις μας, κύριε Χατζή. Για συνοδοιπόρο του ΚΚΕ. Αστειεύομαι. Δεν είμαστε από τα κόμματα που αλλάζουμε τις θέσεις μας σαν τους ιαλοκαθαριστήρες. Είναι άλλοι που το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι ονόματα δεν λέμε, αλλά είναι γνωστά. Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Γκράουτσο Μάρξ, όχι ο Καρλ, ο ηθοποιός, που έλεγε ότι αυτές είναι οι αρχές μου και αν δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες. Εσείς δεν το κάνετε αυτό, η αλήθεια είναι. Πάντως, εγώ θυμάμαι περίπτωση που προκειμένου να αποφευχθεί η ακυβερνησία, το ΚΚΕ συνένεσε και μπράβο τους και καμάρι τους. Το 89 ήταν άλλες συνθήκες. Λοιπόν, πάμε σε στην άλλη. Δεν ξέρω αν είναι το πράγμα. Απάντησα νομίζω στην ερώτησή σας. Όμως θα ήθελα να μου δώσετε ένα λεπτό για να το αιτιολογήσω. Όχι, όχι. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Την κατηγορία δεν εξήγησε. Τι είναι? Την κατηγορία δεν εξήγησε. Ο λόγος, θα σας το πω με μία φράση, κατηγορία. Κύριε Χατζή. Κύριε Χατζή, θα σας το πω με μία φράση. Για σένα. Θα σας το πω με μία φράση. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα προκύψει, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει από αυτές τις εκλογές. Έλεγα λοιπόν για να τεκμηριώσω, κύριε Χατζή, την απάντηση. Ναι, για να πάω στο αυτό που έγινε το Ράμος σήμερα καθιστώ. Πολύ πολύ σύντομα. Όποια κυβέρνηση και αν προκύψει από αυτές τις εκλογές, δεν ξέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό, θα είναι εξορισμού μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, μια αντεργατική κυβέρνηση, επειδή το πρόγραμμά της είναι γνωστό από τα τώρα. Μα το ξέρω. Είναι τα βασικά μέτρα. Βεβαίως. Είναι τα βασικά μέτρα. Κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, ας μην μιλήσουμε για αυτές. Στις οποίες συμμετέχετε όμως ενεργά. Ναι, ναι. Δεν τις λομπάρετε. Δεν θα διαφωνήσουμε ότι συμμετέχουμε. Είναι μια πραγματικότητα. Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Λοιπόν, να κάνουμε και τις επιλογές μας. Εγώ σέβομαι τις επιλογές. Για να τεκμηριώσω την απάντησή μου, κύριε Χατζή, για την αντιλαϊκότητα της επόμενης κυβέρνησης, όποια και αν προκύψει, τα βασικά μέτρα της περιέχονται στο πρόγραμμα του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει προαπαιτούμενα, έχει προϋποθέσεις, έγινε ένα μνημόνιο στην ουσία, που δεν το λέμε έτσι, το λέμε Ταμείο Ανάκαμψης και για το οποίο συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Μάλιστα. Διαφωνούν μήπως με την πράσινη μετάβαση? Όχι, όχι, όχι. Εσείς δεν είστε αστικό κόμμα. Όχι, το ΚΚΕ. Τώρα τι να πω. Τώρα, κύριε είναι Ποτήλα, ερώτηση αυτή τώρα. Είναι το ΚΚΕ αστικό κόμμα? Πραγματικά είναι μια απορία. Είναι αστικό κόμμα το ΚΚΕ. Βγαίνετε εκτός θέματος. Κατά τα πάντα εκτός από τη ρητορική. Είναι αστικό κόμμα, το κομμουνιστικό κόμμα. Τι εννοείται? Συμμετέχει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Όποιος συμμετέχει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία γίνεται αστικό κόμμα. Ναι, ξέρω ότι η επανάσταση γίνεται στα βουνά, δεν γίνεται μέσα στα κοινοβούλια. Εντάξει, όταν έρθει η ώρα, αυτό το αποφασίζει. Δεν το ξέρετε την επανάσταση. Δεν την αποφασίζουν τα κόμματα, την αποφασίζουν οι λαοί. Και οι συνθήκες, βέβαια. Εσείς τους προτείνετε κάτι τέτοιο. Και όταν προκύψουν. Εμείς αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στο λαό. Εμείς αναγνωρίζουμε, κύριε Φωτήλα, το δικαίωμα στο λαό να επιλέξει τη μέθοδο που εκείνος θέλει για να οδηγηθεί σε μια άλλη κοινωνική οργάνωση. Από εκεί και πέρα, το να συμμετέχει όποιος συμμετέχει στο αστικό κοινοβούλιο δεν γίνεται και αστικό κόμμα. Ναι, κάνετε, αλλά σέβεστε την ετοιμιγορία του. Προφανώς και ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Είναι το ίδιο απευθυνόμενος ο κύριος Γιαννούλης πριν από λίγο σε εμάς. Είναι το ίδιο, λέει, να μας κυβερνά ο Τσίπρας, από το να μας κυβερνά ο Μητσοτάκης καταρχήν. Δεν το είπα έτσι. Δεν θέλω να διαστρεβλώνετε αυτό που είπα. Όχι, αυτό ακριβώς είπατε. Δεν είπα αυτό. Μην μου λέτε και με αυταρχικό τρόπο αυτό είπα. Θα με αφήσετε να μιλήσω? Ναι, αλλά μην διαστρεβλώνετε αυτό που λέω. Κόψτε αυτή τη συνήθεια. Θα πάρετε μετά τώρα τις συνήθειες. Δεν είπα αυτό που λέτε. Συνεχίστε. Λοιπόν, και κύριε Χατζή, μπορώ να μιλήσω? Παρακαλώ, λέγεται. Είναι το ίδιο να μας κυβερνά ο Μητσοτάκης από το να μας κυβερνά ο Τσίπρας. Αποκαλύπτει την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχάσατε τον όρο δεξιά. Αυτού του κόμματος για το ότι θέλει το λαό να ψάχνει κάποιον για να κυβερνηθεί. Αυτή είναι η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Εμείς θέλουμε, κύριε Χατζή, το λαό ο ίδιος να κυβερνήσει. Και αυτή είναι μια χαοτική διαφορά αντιλήψεων. Με ποιον τρόπο? Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, σε αυτό καθ' αυτό το ερώτημα, την απάντηση τη δίνει η ίδια η πραγματικότητα. Δεν θέλω να πάω τον Αύγουστο του 2015, όπου, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γιαννούλη, τον Αύγουστο του 2015, το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά και ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αυτό που περιείχε, όχι όλοι, όχι εσείς, δεν το ψήφισε.
Αν δεν κάνω επίσης λάθος, αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Η τιμή αλλά αυτά είναι του ηλεκτρικού. Θα με αφήσετε να μιλήσω επιτέλους. Σας αφήνω. Θα με αφήσετε. Μα τι πράγμα είναι αυτό. Μα λέτε ανακρίβειες όμως. Μα σας παρακαλώ πολύ. Μη φωνάζετε, κύριε Δελή. Τι να με διακόπτετε συνέχεια. Δεν είναι μια συνέχεια αυτή. Συνεχίστε, συνεχίστε. Εντάξει, επιτέλους δηλαδή. Σας παρακαλώ, θα σας δώσω το λόγο. Επιτέλους. Μην έχετε. Έχουμε χρόνο πολύ μπροστά. Συνεχίστε. Μην εκρευνίζεστε. Συνεχίστε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι και επί της ουσίας τα δύο αυτά πρόσωπα και τα δύο αυτά κόμματα εφαρμόζουν την ίδια πολιτική. Μάλιστα. Και μπορώ να σας δώσω πολύ πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο θεσμοθετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αξιοποιείται σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία για να έχουμε αυτήν την τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα. Η απάντηση είναι ναι. Θα επανέλθετε στη λογική. Ένα λεπτό. Ναι. Θα επανέλθετε στη λογική 5 κόμματα, 2 πολιτικές. Το είχατε πει αυτό. Ναι, έχει υποθεί αυτό. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα σλόγγαν πολιτικό για να εκφράσει την τότε πολιτική κατάσταση. Ωστόσο, σήμερα μπορεί τα κόμματα αυτά να είναι περισσότερα από 5, με την έννοια ότι έχουν κοινή κατεύθυνση. Υπάρχει μήπως καμία διαφορά στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το ΝΑΤΟ? Η παραμικρή διαφορά είναι στοιχημένη, ζυγισμένη κανονικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλίμονο. Και για να σας δώσω και ένα πολύ πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Κάναμε ως ΚΚΕ, κύριε Χατζή, πριν από τα Χριστούγεννα, καταθέσαμε τροπολογίες, προτάσεις νόμου για να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Για να καταργηθεί το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Για να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί. Και δεν είναι ότι τις απέρριψε μόνο η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα δεν βρήκαν ούτε μια λέξη να πούν. Μάλιστα. Να στηρίξουν αυτά τα αιτήματα. Τώρα, κατά τα άλλα, μπορούμε να συζητάμε και να τσαμπορούμαστε για να κάνουμε αντιπολίτευση. Θέλω να θυμίσω γιατί συγκλήθηκε σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι. Για να ασχοληθεί με τις καταγγελίες του ΚΚΕ, τις τεκμηριωμένες καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού του κέντρου. Ναι. Παρακολουθήσεις οι οποίες γινόταν και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Και τα δύο για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι πραγματικά. Τι έχουμε λοιπόν? Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Επικοινωνιών, ο πρώην πρόεδρος που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα προφασίστηκε ασθένεια και δεν ήρθε στην Επιτροπή. Μετά από λίγο αποχωρούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ένα θέμα το οποίο ήταν άσχετο με τη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής. Για την επιστολή Ράμου. Εμείς τι πρέπει να σκεφτούμε? Ένας άνθρωπος που τα παρακολουθεί. Ότι και οι δύο και στείνεται ένας καυγάς, είδαμε ένα κομμάτι πριν από λίγο, γύρω από την υπόθεση Ράμου. Η σημερινή όμως σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας δεν είχε ως θέμα αυτό. Είχε ως θέμα τη διερεύνηση των καταγγελιών του ΚΚΕ. Και γι' αυτό ο κύριος Δράμος είναι αρμόδιος. Όχι προσωπικά, ενώ η ΑΔΑ είναι αρμόδια να δώσει απαντήσεις. Ναι, αλλά όμως δεν ήταν προσκεκλημένος. Εμείς συμφωνήσαμε να έρθει ο κύριος Ράμος. Φυσικά. Και όλοι συμφωνούμε να έρθει. Αλλά με τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός. Υπήρχαν όμως και άλλοι προσκεκλημένοι. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, κύριε Χατζή? Να μην γίνει καμία συζήτηση και τελικά να μην συζητηθεί για άλλη μια φορά μετά από όλο αυτό το σκηνικό. Να μην συζητούν οι καταγγελίες του ΚΚΕ για την παρακολούθηση του τηλεφωνικού του κέντρου. Παρακολουθούν τον ένα ολόκληρο κόμμα. Μάλιστα. Αυτός ο νόμος. Αυτό πώς να το ερμηνεύσουμε εμείς δηλαδή? Κύριε Γιαννούλη, αυτό το ως θέμα. Ως προσπάθεια τεράστιας διαμάχης ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα θέμα, ή ως συμπαιγνία να γίνει συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης? Θα αφήσω τον Καλογρίτσα και τον Παπά να γυρίσουμε στο πρόβλημα που έχει ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά δυσκολεύεται, δεν βγάζει το μήνα, κύριε Χατζή. Το γνωρίζουμε όλοι, το διαπιστώνουμε και εμείς μέσα από τις περιοδίες και την καθημερινή επαφή που έχουμε με τον κόσμο στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές. Προσέξτε όμως, από αυτό το κύμα της ακρίβειας, το οποίο έχει εκτοξευθεί πραγματικά, δεν χάνουν όλοι. Χάνουν βεβαίως, χάνει η πλειοψηφία του κόσμου, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που κερδίζουν από την ακρίβεια. Και αυτοί είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι οι αλυσίδες, οι μεγάλες αλυσίδες του λιανικού εμπορίου, τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, που έχουν. Οι οποίοι παρά το ότι έχει μειωθεί έχουν αυξηθεί τα κέρδη τους, έχει αυξηθεί ο τζίρος τους, παρά το ότι ο κόσμος αγοράζει λιγότερα προϊόντα. Είναι φως φανάρι ότι ευθύνεται η ακρίβεια. Κοιτάξτε, τα άμεσα μέτρα για τα οποία έχει μαλλιάσει η γλώσσα του ΚΚΕ να λέει είναι καταρχήν να γίνει ένας έλεγχος τιμών.
θα μου πείτε αυτό αντίκειται, δεν προβλέπεται, είναι αντίθετο, ασύμβατο με την ελεύθερη αγορά. Και με την οποία στηρίζουν. Μιλάτε για έλεγχο ή για διατίμηση. Μιλάω για έλεγχο το τιμό. Άλλο έλεγχο, άλλο διατίμηση. Δεν είναι το ίδιο, η διατίμηση είναι άλλο πράγμα. Μιλάω για έλεγχο των τιμών. Θα τις ελέγξει για ποιο λόγο. Για έλεγχο των τιμών. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού που έχει θέσει το ανώτατο όριο. Μιλάω για έλεγχο των τιμών, όπου πρέπει να μπει ένα πλαφόν βεβαίως τιμών. Υπάρχει αυτό. Το έχει θέσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει, προφανώς και δεν υπάρχει. Αυτό βεβαίως σε νομοθετικό επίπεδο δεν υπάρχει, γιατί απαγορεύεται. Είναι ασύμβατο, είναι ασύμβατο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελεύθερη αγορά, δηλαδή με τα ιερά και τα όσια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Από την άλλη, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Έχουμε κάνει, το είπα και προηγουμένως, πρόταση νόμου να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Μπορούν, αν θέλουν, οι κυβερνήσεις αυτές το ΦΠΑ να τον διατηρήσουν και να τον αυξήσουν στο μαύρο χαβιάρι. Δεν θα φέρουμε αντίρρηση, αλλά όμως στο γάλα, στο ψωμί, στο ρύζι να καταργηθεί. Όπως πρέπει να καταργηθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτά είναι στοιχειώδη μέτρα για να ανακουφιστεί ο λαός. Και βεβαίως, κύριε Χατζή, η αύξηση των μισθών. Προσέξτε, μια αύξηση των μισθών όχι με βάση τον νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου, τόσο όσο αντέχει η οικονομία, γιατί έτσι αυξάνεται ο μισθός. Όσο δεν αντέχει. Έτσι αυξάνεται ο μισθός, η οικονομία βέβαια πόσο αντέχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τα κέρδη. Όχι μόνο οι περισσότερο, γιατί υπάρχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Μισό λεπτό, θα σας πω κάτι. Και ακούστε με ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Ναι. Ένα λεπτό και είναι γραμμή του κομμάτους και το καταλαβαίνω. Θέλω αλλά να συμπληρώσω όμως με δύο ακόμα στοιχεία. Θα το συμπληρώσετε, αλλά όταν μια μικρή επιχείρηση έχει τρεις εργαζόμενους και του πεις τους δίνει τώρα 7,5 εκατοστάρικα, 8 ας πούμε, έτσι. Άλλοι δίνουν το και περισσότερο, δεν έχει σημασία. Και του πεις δώσ' του ένα χιλιάρικο, θα σου πει εγώ δεν το αντέχω, γιατί εγώ δεν βγάζω. Άρα λοιπόν ο ένας από τους τρεις θα φύγει. Δεν μιλάω για τους ομίλους, προσέξτε, είμαι πολύ προσεκτικός. Ναι. Μιλάω για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, όπως ξέρετε. Το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό. Το γνωρίζουμε και εμείς. Ωστόσο, αυτά που λέμε αφορούν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν, δεν μπορεί να το ξεχωρίσετε, που έχουν δεκάδες όμως και εκατοντάδες εργαζόμενους. Όχι, δεν μπορεί να το ξεχωρίσετε όμως. Και ξέρετε, δεν καταλάβατε. Δηλαδή, άμα πει ο μισθός αύριο ο κατώτερος είναι 1.000 ευρώ, και δεν θα πω εγώ έχω μια μικρομεσαία επιχείρηση. Να σας πω κάτι. Εγώ να το δώσω 800. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, η αύξηση του μισθού. Το θέμα. Ταυτόχρονα προσθέτουμε και δύο άλλα στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουν στη συζήτηση. Είναι βεβαίως η επαναφορά και η επαναλειτουργία των συλλογικών συμβάσεων και η επαναφορά των τριετιών, οι οποίες έχουν καταργηθεί από το 2012. Ναι. Και καμία κυβέρνηση από τότε μέχρι τώρα, αριστερή, δεξιά, κεντρό, δεν το έκανε.